Στη σύλληψη 27χρονου Αλοδαπού, υπήκοου Βουλγαρίας, για παράνομη εισαγωγή και μεταφορά όπλων προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας. Χθες το πρωί, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ελασσόνας-Κοζάνης, ένοχε ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας βουλγάρικης εταιρείας, M-Forto και με οδηγό τον 27χρονο Αλοδαπό, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην είσοδο της επαρχίας χωρίς ευτυχώς θύματα. Το φορτηγό ρημουλκήθηκε με τη βοήθεια γερανού και κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα εμπορεύματα πρώτης επαναφόρτωσης αυτών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 όπλα, 5.350 φυσίγια κρότου λάμψης και αερίου ανεσυτοποίησης και 17 εκενωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε και πραγματοποιήθηκε στα εμπορεύματα πρώτης επαναφόρτωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 πιστόλια εκτόξευσης ειδικού τύπου βολίδων κρότου λάμψης και φυσιγγίων αερίου ανεσυτοποίησης. 5.250 αβολίδωτα φυσίγγια κρότου, 100 φυσίγγια αερίου αναισθητοποίησης, 17 εκενωτές ηλεκτρικής ενέργειας διαφόρων τύπων. Και σαν παραλλαγή μπορώ να αναφέρω ήταν κάποιο που έμοιαζε με φακό, έκανε όμως ηλεκτρική εκένωση. Διερευνάται ο τόπος προορισμού και ο παραλήπτης των κατασχεθέντων πιστηρίων, ενώ ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Λάρισας. Προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας.